Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Όπως είπε κατά την ανάγνωση πριν από λίγο και ο κύριος Πρόεδρος, η ερώτησή μας έχει δύο σκέλη. Το πρώτο αφορά γενικά στους κινηματογράφους, τους ιστορικούς κινηματογράφους, οι οποίοι απειλούνται με αφανισμό, είτε λόγω των υψηλών ενεργειακών απαιτήσεων, λόγω της φύσης του χώρου τους, είτε εξαιτίας των πολύ υψηλών δημοτικών τελών που καλούνται να καταβάλουν, παρά τη μικρή συνολικά απορριμματική επιβάρυνση την οποία επιφέρουν. Και πολύ περισσότερο βέβαια απειλούνται με αφανισμό από τους ανταγωνιστές της μίσθωσής τους, που είναι μεγάλοι πολυεθνικοί όμιλοι που προσφέρουν δελεαστικά ποσά στους ιδιοκτήτες αυτών των αίθουσών, ώστε να μετατρέψουν τις αίθουσες πολιτισμού, γιατί τέτοιες αίθουσες πολιτισμού είναι οι αίθουσες των κινηματογράφων, να τις μετατρέψουν σε σούπερ μάρκετ. Αυτό γίνεται. Δεκάδες, για να μην πω εκατοντάδες κινηματογράφοι σε όλη τη χώρα μετατράπηκαν σε σούπερ μάρκετ. Γι' αυτό και από το 1992 η πολιτεία, και σωστά, με διαδοχικούς νόμους υπερασπίζει, υποστηρίζει μάλλον τη συνέχιση της ύπαρξης αυτών των αιθουσών, είτε με την παράταση της διάρκειας μίσθωσης αυτών των ιστορικών κινηματογράφων, είτε με τη μία αύξηση, μην επιτρέποντας δηλαδή την αύξηση των σχετικών μισθωμάτων. Αυτό εξασφαλίστηκε το 2011. Τώρα έρχονται οι εκπρόσωποι και αυτόν τη φωνή, μαζί βέβαια με όλους τους ανθρώπους που παρακολουθούν τους κινηματογράφους, τους σινεφίλ, έρχονται και καλούν την κυβέρνηση, οι εκπρόσωποι των μονών αυτών κινηματογράφων, των μονών αιθουσών εννοώ, των ιστορικών, του Λεκανοπεδίου της Αττικής, και ζητούν την ανανέωση του νόμου που ισχύει, του 4876 από το 2021, με την εκ νέου ψήφιση του νομικού καθεστώτος, γιατί οι προθυσμίες που όρισε αυτός ο νόμος λύγουν σε λίγες μέρες στις 31 Δεκάτου. Παράλληλα, και εδώ είναι το δεύτερο σκέλος, κύριε Πρόεδρε, και κλείνω, λύγει και η μίσθωση ενός ιστορικού κινηματογράφου, του Ιντεάλ, εδώ στην Πανεπιστημίου, ένα εμβληματικό κτίριο, διατηρηταίο, επί έναν αιώνα λειτουργεί ως κινηματογραφική αίθουσα και ως αίθουσα παραστάσεων, όπου το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, σε μια συνεδρίασή του τον περασμένο Απρίλη, με μια απόφαση μεσοβέζικη, ας μου επιτραπεί, αποφάσισε το χαρακτηρισμό της χρήσης αυτού του κινηματογράφου ως διατηρηταίας μεν, αλλά ταυτόχρονα επιτρέπει τη λειτουργία και άλλων πολιτιστικών χρήσεων, καθώς και τη χρήση αυτού του χώρου ως συνεδριακού κέντρου. Αυτό, καταλαβαίνετε, δεν βοηθάει και πάρα πολύ στη διατήρησή του ως κινηματογράφου, γιατί το Ιντεάλ μάλλον οδηγείται στο κλείσιμο. Σας ζητάμε λοιπόν, σας ρωτάμε, κύριε Υπουργέ, να μας πείτε τι θα κάνετε για να παραταθεί αυτή η διάρκεια μίσθωσης αυτών των ιστορικών κινηματογράφων, να μην αυξηθούν εννοείται τα μισθώματα και να υπάρξει μια εγγύηση ότι θα συνεχιστεί η λειτουργία αυτών των κινηματογραφικών αίθουσών και να αλλάξει επιτέλους το καθεστώς χρήσης αυτών των αίθουσών, των κινηματογραφικών, να κριθούν και να κριθούν διατηρητές. Σας ευχαριστώ. Κύριε συνάδελφε, σήμερα στις 4 η ώρα στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων συζητείται το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο «Οργανωτικές και διαδικαστικές διατάξεις για την ανάπτυξη, παρεμβάσεις για την ενίσχυση της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης και άλλες επίγουσες διατάξεις», όπου στο κεφάλαιο Β, στο μέρος Δ, στο άρθρο 58, προβλέπεται, είναι το άρθρο 58, παράταση μισθώσεων κινηματογράφων και θεάτρων, όπου προβλέπεται το εξής. Οι μισθώσεις των χειμερινών και θερινών κινηματογράφων και θεάτρων, διατηρηταίων και μη, που λήγουν σύμφωνα με το άρθρο 134 του νόμου 4876 του 2021, διατηρηταίων και μη, την 31η Δεκεμβρίου 2023, καθώς και οι μισθώσεις κινηματογράφων και θεάτρων, διατηρητών και μη που λήγουν για οποιοδήποτε λόγο μετά την 31η Δεκεμβρίου 2023, παρατείνονται αυτοδικαίως μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2024. Στις παραπάνω περιπτώσεις δεν επιτρέπεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2024 αύξηση του καταβαλλόμενου μισθώματος κατά το χρόνο έναρξης ισχύως του παρόντος νόμου. Επομένως, η ζητούμενη παράταση των ως άνω μισθώσεων και μάλιστα με την εξασφάλιση της μηδενικής αύξησης του καταβαλλόμενου μισθώματος φέρεται ήδη προς ψήφιση. Εγώ αυτό που θα ήθελα να σας ρωτήσω είναι, επειδή θα έρθει σήμερα
στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής. Θα ήθελα να δω ποια θα είναι και η στάση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ειδικότερα σε αυτό το άρθρο. Άρα κάνετε την επίκαιρη ερώτηση, συζητείτε σήμερα στην Βουλή, άρα θα ήθελα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δω να στηρίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος την συγκεκριμένη διάταξη, να την υπερψηφίζει, ακριβώς επειδή είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, το περιγράψατε πάρα πολύ σωστά. Θέλουμε να προστατεύσουμε τον πολιτισμό μας, θέλουμε να προστατεύσουμε τις αίθουσες κινηματογράφου και γι' αυτό το λόγο φέρνουμε αυτή τη ρύθμιση προς τη Βουλή. Μένει λοιπόν να δούμε ποια θα είναι και η στάση η δική σας στην Επιτροπή και στην Ολομέλεια. Για να απαντήσω ευθέως στην ερώτησή σας, κύριε Υπουργέ, το ΚΚΕ ποτέ δεν το χαρακτήρισε η πολιτική μικροψυχία και εφόσον αυτή η διάταξη θα τη δούμε, είναι αυτή που πρέπει να είναι, εμείς δεν έχουμε το παραμικρό πρόβλημα να ψηφίσουμε μια θετική διάταξη. Το έχουμε κάνει άλλωστε ούκο λίγες φορές. Τώρα, έχει σημασία βέβαια ότι δίνεται παράταση και προφανώς δεν επιλύεται οριστικά το ζήτημα. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι, θα ακούσω μετά και την δευτερολογία σας. Γιατί είναι ένα ζήτημα, εάν κριθούν διατηρητές, να μην μπαίνουν δηλαδή σε μια τέτοια διαδικασία, να υπάρχει κάθε 2 ή 3 χρόνια, να υπάρχει αυτή η... να ζουν σε ένα καθεστώς ομοιρίας, να το πω, οι αίθουσες αυτές και οι άνθρωποι οι οποίοι τις λειτουργούν και με την αγωνία να σταματήσει η λειτουργία αυτών των αίθουσών. Θα θέλαμε δηλαδή, θα καλούσαμε την κυβέρνηση να δώσει μια οριστική λύση σε αυτό το ζήτημα, όπως έδωσε για τον κινηματογράφο Άστορ, και πολύ σωστά, θα πω 2 λόγια, και για το Ιντεάλ και για άλλους πιθανά κινηματογράφους που υπάρχουν εδώ στο κέντρο της Αθήνας και που έχουν μια τεράστια ιστορική πολιτιστική προσφορά. Θέλω να σταθώ λιγάκι στο Ιντεάλ και σε αυτήν την απόφαση που σας είπα πριν από λίγο του Κεντρικού Συμβουλίου της Αρχιτεκτονικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, που τη χαρακτήρισα ως μεσοβέζικη, γιατί ο ανάδοχος, ο οποίος είναι ένας μεγάλος ξενοδοχειακός όμιλος, νομίζουμε ότι μετά την απόφαση αυτή έχει λυμμένα τα χέρια του να, εφαρμόζοντας αυτήν την απόφαση και προβάλλοντας κάποιες λίγες φορές το χρόνο ορισμένες ταινίες, στην ουσία να αξιοποιεί αυτήν την αίθουσα για αλλότριους σκοπούς, για σκοπούς συνεδριακού κέντρου και όποιους άλλους εμπορικούς σκοπούς αυτός θέλει. Θα καλούσαμε μάλλον την κυβέρνηση και για τον κινηματογράφο Ιντεάλ, επαναλαμβάνω, ένας εμβληματικός χώρος πραγματικά για όσους γνωρίζουν από τους κινηματογράφους, ιδιαίτερα της Αθήνας. Θα θέλαμε να λειτουργήσει και στο Ιντεάλ το παράδειγμα του κινηματογράφου Άστορ, όπου πρόσφατα ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, ο κύριος Σταγαράς, εξέδωσε μία απόφαση βάσει της οποίας ο κινηματογράφος Άστορ κηρύχθηκε διατηρητέως με αποκλειστική κινηματογραφική χρήση. Κάτι τέτοιο θα θέλαμε να επαναληφθεί και να συμβεί και με το Ιντεάλ. Γιατί εν τέλει, κύριε Υπουργέ, ξέρετε, μέσα σε αυτόν τον καταιγισμό και την ισοπαίδωση με την οποία βομβαρδίζεται το γούστο, ας μου επιτραπεί, του λαού μας μέσω των περιβόητων διαδικτυακών πλατφορμών ή από τα κινηματογραφικά μεγαθύρια της διανομής, νομίζουμε ότι αυτοί οι κινηματογράφοι επιτελούν ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό ρόλο, πολύ κρίσιμο και πολύ σημαντικό. Τον υποστηρίζουν οι άνθρωποι της τέχνης. Θυμάμαι παλιότερα για κινηματογράφους που κινδύνευαν να κλείσουν, όπως το Άστορ, έστειλαν επιστολές συμπαράστασης ο Κώστας Γαβράς, ο Κεν Λόουτς, ο Κουστουρίτσα, μεγάλοι σκηνοθέτες, οι οποίοι βεβαίως πονάνε και αυτοί για την υπόθεση αυτή. Σας καλούμε λοιπόν το Ιντεάλ και με αυτό κλείνω να κηρυχθεί ως διατηρηταίο κτίριο. Άλλωστε είναι μέσα σε ένα σύμπλεγμα διατηρηταίων κτίριων, για όσους γνωρίζουν, και βεβαίως να κηρυχθεί, να εξασφαλιστεί η αποκλειστική κινηματογραφική του χρήση. Σας ευχαριστώ. Άρα, θέλω να πω ότι η κυβέρνηση στηρίζει αποδεδειγμένα τον κινηματογράφο. Να επαναλάβω και τον υπερμειωμένο φορολογικό στελεστή του 6% για τα εισιτήρια στον κινηματογράφο. Ως προς τον κινηματογράφο, Ιντεάλ βρίσκεται, όπως ξέρετε, στο άμεσο περιβάλλον μνημείου, καθώς το ισόγειο του κτηρίου που βρίσκεται επί της οδού Πανεπιστημίου 46 έχουν χαρακτηριστεί
τόσο το εστιατόριο Ιντεάλ, όσο και όλοι οι χώροι ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία, διότι επί 80 έτη αποτελεί χώρο συνάθρησης και σημείο αναφοράς για τους Αθηναίους, άμεσα συνδεδεμένο με την κοινωνική ζωή της πόλης. Ως εκ τούτου, ο κινηματογράφος αποτελεί περιβάλλον του προστατευόμενου χώρου και ελέγχεται με τις αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 10 του νόμου 4858 του 2021 και σύμφωνα με τα αρχεία που τηρούνται στη Διεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεότερων και Σύγχρονων Μνημείων και στο Τμήμα Προστασίας Νεότερων Μνημείων και Κινητών Πολιτιστικών Αγαθών, δεν έχει υποβληθεί ούτε εκκρεμή προς έγκριση αίτημα από τους φερόμενους διεκτήτες για την εκτέλεση εργασιών ή αλλαγής χρήσης στο εν λόγω ακίνητο συμπεριλαμβανομένου και του κινηματογράφου. Εκτός αυτού, για κάθε επέμβαση ή αλλαγή χρήσης επί ή πλησίων μνημείου απαιτείται έγκριση από το Υπουργείο Πολιτισμού μετά την υποβολή σχετικού φακέλου αρμόδιες υπηρεσίες προφανώς, σύμφωνα με το άρθρο 10 του νόμου 4858 του 2021. Επιπλέον, ο κινηματογράφος Ιντεάλ συνερεύει στην πίσω πλευρά του με το κτίριο της οδού Φιδίου 3, το οποίο είναι και αυτό χαρακτηρισμένο ως διατηρητέο μνημείο από το Υπουργείο Πολιτισμού και αποτελεί διοκτησία του ηλεκτρονικού εθνικού φορέα κοινωνικής ασφάλισης του ΙΕΦΚΑ. Για το κτίριο επί της οδού Φιδίου υπεγράφει μάλιστα στις 31 Μαρτίου του 2022 μεταξύ του ΕΦΚΑ και του Υπουργείου Πολιτισμού σύμβαση μακροχρόνιας παραχώρησης χρήσης με αντάλλαγμα με στόχο την αποκατάσταση του ακινήτου προκειμένου να στεγάσει πολιτιστικές δομές του Υπουργείου Πολιτισμού. Επομένως, όχι μόνο δεν απειλείται το καθεστώς χρήσης του κινηματογράφου Ιντεάλ, καθώς είναι χαρακτηρισμένος ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο εδώ και πάνω από 20 χρόνια, αλλά ταυτόχρονα το Υπουργείο Πολιτισμού πάντοτε μεριμνά για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και είναι πρόθυμο να εξετάσει κάθε αίτημα χαρακτηρισμού αξιόλογων θερινών και χειμερινών κινηματογράφων, όπως έχουμε κάνει στο παρελθόν, αναφερθήκατε στο Αστόρ, εφόσον πληρούνται βέβαια οι προϋποθέσεις σύμφωνα με τον νόμο.